Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της στέγης Βιτσέντος Κορνάρος σας καλωσορίζω στην απόψηνή μας εκδήλωση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια καταρχάς για την ιστορία και τη δράση της στέγης. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, δηλαδή δεν μπορεί να έχει κέρδος σε οικονομικό επίπεδο. Όμως το κέρδος που έχουμε εισπράξει στον ένα χρόνο λειτουργίας της είναι πιο σημαντικό από το οικονομικό. Ήταν μια ιδέα του συζύγου μου Γιώργου Γαλανάκη που το δούλευε πολλά χρόνια στο μυαλό του. Και να που πέρυσι μέσα στο απαγορευτικό ζυμώθηκε εδώ, στελεκώθηκε από ικανούς και εμπνευσμένους ανθρώπους και βρέθηκε μια στέγη να στεγάσει τη στέγη Βιτσέντος Κορνάρος στην οδό Βιτσέντου Κορνάρου 97 εδώ στη Σιτία. Έτσι ιδρύσαμε την εταιρεία. Μέχρι να πάρει μια μορφή και μια δομή τη δεύτερη καραντίνα, το δεύτερο απαγορευτικό. Οι συναντήσεις με τη διαχειριστική ομάδα γίνονταν διαδικτυακά και οργανώθηκαν διάφορες δράσεις. Τυπώθηκαν τετράδια, εκδόθηκε ημερολόγιο, έγιναν πολλές και αξιόλογες διαδικτυακές ομιλίες, έγινε η επανέκδοση του πρώτου τόμου από τα δίφορα του Αντέου. Όταν έγινε η άρση της καραντίνας, οργανώθηκαν παρουσιάσεις βιβλίων εδώ στη Σιτία και στο Ηράκλειο, έγιναν εκθέσεις στο χώρο της στέγης και τέλος έγιναν δύο εκδηλώσεις στην Καζάρμα με μουσική και όχι μόνο και η Βαρκαρόλα στο λιμάνι της Σιτίας. Και εδώ θέλω να πω ότι με τη Βαρκαρόλα δεν βοηθήσαμε να γεμίσουν τα ρακάδικα, έτσι κι αλλιώς γεμάτα θα ήταν. Βοηθήσαμε όμως τον κόσμο να χαρεί και να ξεδώσει. Και αυτό για μας ήταν ένα μεγάλο κέρδος. Αυτά είναι τα προηγούμενα. Τα μελούμενα της στέγης είναι πολλά και σπουδαία, αλλά ας πάμε στο τώρα. Απόψε έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε την Τάνια Μαρκάκη στο λόγο και τον Γιώργο Μαστοράκη στο πεντάγραμμο. Η Τάνια Μαρκάκη θα μιλήσει για τις γαμήλιες πρακτικές στην Κρήτη του Βιτσέντου Κορνάρου. Αν πρέπει να διαβάσω το βιογραφικό της, δεν θα μας μείνει χρόνος για την εισήγησή της. Είναι σπουδαίο και πλούσιο. Κρατάω μόνο ότι είναι. Επίκουρη καθηγήτρια και διευθύντρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ. Ιστορικός, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Άμστερνταμ. Υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας. Είναι πρόεδρος της Ολλανδικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Οι δημοσιεύσεις της αφορούν τη μελέτη αρχαιακού υλικού της περίοδου της ύστερης Βενετοκρατίας στην Κρήτη και επικεντρώνεται σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής ιστορίας. Ο Γιώργος Μαρκάκης είναι εδώ με τον αναγεννησιακό λαούτο του και όχι με νηστέρια και βελονοκάτοχους. Έχει αποφοιτήσει από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη στοματογναθοπροσωπική χειρουργική στην Αθήνα και στο εξωτερικό και σήμερα είναι διευθυντής της Ναθοχειρουργικής Κλινικής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Όμως από μικρό σπούδασε κλασική κιθάρα με τον Νίκο Φρουδαράκη και αργότερα με τον Βαγγέλη Μπουντούνη. Μαθήτευσε κοντά στο Μάνο Χατζηδάκη και έζησε από κοντά το Μουσικό Αύγουστο. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μουσική της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, αλλά και με την κατασκευή ιστορικών οργάνων της εποχής εκείνης. Ας τους ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο γάμος είναι το κεντρικό θέμα του Ερωτόκριτου. Ο έρωτας και εν τέλει ο γάμος. Επιλέξαμε, με αφορμή τη σημερινή ομιλία της Τάνιας, δύο αποσπάσματα από το πέμπτο τελευταίο κομμάτι του Ερωτόκριτου, όπου φαίνεται η μεταστροφή του Ρίγα κατά κύριο λόγο. Στο πρώτο απόσπασμα μιλάει ο Ρίγας και ο Ερωτόκριτος. Και τελειώνει, το δεύτερο απόσπασμα μιλάει μόνο ο Ρίγας. Ρίγας, λέγει του με σπλαχνότητα κρατώντας του τη χέρα. Η σέγνια γέ μου μ' έβαλε σε τούτη την ημέρα, γιατί φοβούμαι ότι ζητάς να μην μπορώ να κάνω. Κι φλακιασμένοι δυσκολιές μου βάνεις κάθα γάμο. Κι αφορμή όπου στη φλακή τόσο καιρό την έχω και αγρίεψα τέτοιας λογής και μερωμό δεν έχω, είναι γιατί δεν ήθελε στάθελα να πακούσει κι διώχνε πάσα προξενιά να μην τζι την επούσει.
και πάντα στέκεις μια βουλή, ποτέ δεν την αλλάσει, μηνά μου πως τη φυλακή ευάθη να γεράσει. Μαγάρι εδά να συμβαστεί, μαγάρι να το θέλει, μαγάρι εσένα, όχι αλουνού, γυναίκα να σου μέλει. Στον ουρανόν παρακαλώ, ό,τι ζητάς να γίνει και τ' άγρια να μερώσουσι, το βάρος να λαφρύνει. Όπου κι αμιά κληρονομιά δεν έχω παρά τούτη, κι όλα δικά τσι εμέλουνταν οι χώρες και τα πλούτη. Αν είναι να το συμβαστεί, το πεθυμό να γίνει. Αλλιώς εσύ στο πράμα μου και στη φλακή εκείνη. Μα λέσει μου, πως άσκημη είναι καταστεμένη, ασούσουμη και ανέγνωρη, άτσαλη, βρωμεσμένη. Κι ήθελα ο μπρος στη φυλακή να κόπιαζες να πήγες, να την εδείς γιατί που σας ηχαίνουν δεν τιμήγες. Κι αν είναι και ο γάμος μιληθεί, κάμω με και προσπέσει, και από κει γέ μου να τη δεις και να μη δεν σου αρέσει, και ο πίσω να συρθείς εσύ και να τα δυσκολέψεις και να ντραπείς και από δε πάνω γέρθεις να μισέψεις. Μου αφήνεις βάρος στην καρδιά, πληγή πολλά μεγάλη, αν την αφήσεις, αν τη δεις, να πά να πάρεις άλλη. Λοιπόν, άμε ο μπρος και δέτεινε, και από εκεί μίλησέ μου, κι ό,τι μπορώ για λόγους σου, εγώ να κάμω γέ μου. Κι αν τη ρεχτείς και θέλεις την, ζημιό να τσιμινήσω, κι αν δυσκολέψει, ζωντανή δεν θέ να την αφήσω. Και εσύ να σε το τέκνο μου, ισότι κι αν ορίζω, γιατί ζωή και ελευθεριά από λόγους σου γνωρίζω. Ποιητής. Απειλογάται ορόκριτος και προς το ρίγα λέγει, κι σαν τα μάτια του στεγνά, αμή καρδιά του κλαίγει. Ερωτόκριτος. Αφέντη, σ' ό,τι εμίλησες, σ' ό,τι έχω γρικημένα, είσαι σκλαβιά παντοτινή, θεν άμπω με τα σένα. Δεν έχω παρά μια ζωή, ποιος θέλεις την εκάμε, ποιος που να'χω την πνοή, σκλάβος σου θέλω να'μαι. Τα λόγια τα βασιλικά αιτιάς λογής με πιάσα, όπου με γράψα δουλευτή και την εξά μου εχάσα. Δε θέ να πάγω στη φλακή και αστάξω και θωρώτη, ως είναι ρε γουμέντινε, ως είναι πεθυμόντι, ας ήτονε κι ολότυφλη, κουτσί και ζουγλοχέρα. Τεσάλες κράζω σκοτεινές, κι εκείνες κράζω ημέρα, κι εκείνη κράζω ημέρα. Στην ξενιτιά όπου εγύρισα, όπου κι αν είχα λάχη, εγρήκουν πως τα κάλυτζη άλλη κι αμιά δεν τάχει. Και σκλάβος της εγγράφτηκα τα περασμένα φύκα, κι πόνι όπου με κρίνασι εξελισμονηθήκα. Και τόσο μέσα στην καρδιά τούτη την έγνοια πιάσα, που εξελισμόνησα εκείνης, όπου έτσι ευνίδια χάσα. Κοίτωνε θάμασμα πολύ, κοίτω δουλειά μεγάλη, να τη ρεχτώ τόσα πολλά με λόγια που πανάλι. Τη δύναμή μου εγνώρισα και την εμπόρεσή μου, και θόρουτο και γρήκουντο, άξος γι' αυτή δεν είμαι. Κι ουδέποτε στα μέρη σου δεν ήρθα να ξεδράμω, γιατί δεν ήμουν ουδήσωνα να κάμω τέτοιο γάμο. Μα επί κι τύχη θέλησε ξύλα ξερά να ανθίσουν, και αγάπησες με βασιλιέ και έχεις με σαν παιδί σου, και διαλεγώ να με έβαλες εις ό,τι κι αν ορίζεις, για λίγη κι ούτε τίποτσι χάρη όπου μου γνωρίζεις. Εδιάλεξα τη μούρεση, κι η μοίρα ας το θελήσει,
ο λογισμός ο πούβαλα σήμερα να νικήσει. Και ο γάμος σαν ξετελευτεί, και εδώ την πεθυμιά μου, τότες να πω τη χώρα μου και πουν τα γονικά μου. Γίνεται ό,τι γίνεται, και στο τέλος ο Ρήγας ορίζει το happy end του έργου. Ήκραξε και την αρετή, λέγει τζι, θυγατέρα, το γάμο σου εξετέλειωσα ετούτη την ημέρα. Εσύ μελες του Ερόκριτου, στον ουρανόν εγγράφτη, για εκείνον η γνώμη σου εύκολα σε τούτον ενεπαύτη. Κι ίδιωξες τους Ρηγόπουλους, κι έγνη απ' αυτούς δεν έχεις, κι εις τούτον θεληματέψες δίχως να το κατέχεις. Ξένον τον ελογιάζαμε και ξένον τον ελέγα, και τούτος είναι ο Ερόκριτος της Αντριάς η φλέγα. Κλειδί και μαύρο σούρεσε, σαν όλοι μου το λέσει, εδώ που να άσπρος και ξαθός καλύτερα σου αρέσει. Ευχή της ευχής μου να έχετε, κι ό,τι εκατηγορήθεις χαρές να σου γυρίσου σύ, εις ό,τι εδά ευουλήθεις. Κήκαμες κοινό που θέλα, κήγιανες την πληγή μου, που αν είχες πει τόχι και δά, άνθρωπος βλιό δεν είμαι. Γιατί κάμε για λόγου μας θαμάσματα μεγάλα, κι χάρες του μες στην καρδιά και νου μου τον εβάλα. Δεν είναι Ρήγα σαν εμάς, μα η χάρη του είναι τόση, που Ρήγα τον εκράζουσι σε δύναμη και γνώση. Και εκείνα που αφεντεύγομαι, τσιχώρες κι όλα τα άλλα, αυτήνος μας τα εκέρδεσε με κίνδυνα μεγάλα. Ευχαριστώ του Ριζικού που σου δω τέτοια γνώμη, που έλεγες πως δεν ήθελες να παντρευτείς ακόμη, και φύλαγες το ύστερο κανείς κι να μου φέρει έναν όπου με γλίτωκε να σου τον καμωτέρει. Χαίρου λοιπόν παιδάκι μου, σαν χαίρομαι σταν όλοι, και σάμα σαν εγάλιασε του γάμου σας η σκόλη. Και έπαρε με καλή καρδιά, τα κάνεις και ευγή μοίρα, κι εγώ ποτέ μου έτια χαρά σαν τούτη δεν επήρα. Ας είστε πάντα μια βουλή και πάντα συμβασμένοι, γιατί τις ανάγκες και κακά η σύμβαση τα γένει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Στέγη για την πρόσκληση και ειδικά την Αλίκη Γαλανάκη, τον Αντώνια Νιψητάκη και τον Μιχάλη Γιανακάκη που εκ μέρους της Στέγης απόψε λαμβάνουν ενεργά μέρος στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Θα σας παρουσιάσω πτυχές του γάμου την εποχή που γράφτηκε ο Ερωτόκριτος, γιατί όπως όπως ακούσατε στα αποσπάσματα που μόλις μας διάβασε ο Αντώνης, ο γάμος παίζει κεντρικό ρόλο μέσα σε αυτό το έπος. Επίσης, με αυτή την αφορμή θα σας παρουσιάσω και τις βενετοκριτικές, τις κριτολογικές σπουδές που ακολουθούμε στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Ας επιστρέψουμε όμως σε αυτά τα αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε. Η λέξη προξενιά επαναλήφθηκε αρκετές φορές, τόσο από τον πατέρα βασιλιά, όσο και από την κόρη Αρετούσα. Επίσης, η Αρετούσα είπε ξεκάθαρα ότι θα κάνει το θέλημα του βασιλιά πατέρα της στον εγνιανό της γάμο. Ο βασιλιάς υποσχέθηκε ότι όλες οι χώρες και τα πλούτη του θα δοθούν πρίκα στην κόρη του, Αρετούσα, και αναγνώρισε ότι ο Ερωτόκριτος δεν είναι Ρήγας σαν εμάς, είναι διαφορετικός. Κρατήστε όλα αυτά τα στοιχεία και ας δούμε μαζί τους πολύ γνωστούς στίχους, τους τελευταίους στίχους του ποίηματος,
Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος όντε τον πάρει ο χάρος. Στη Στίανε γεννήθηκε, στη Στίανε νεθράφη. Εκεί καμε και κόπιασε ετούτα που σας γράφει. Στο Κάστρον επαντρεύτηκε, σαν να αρμηνεύγει φύση. Το τέλος του έχει να γεννεί, όπου ο Θεός ορίσει. Ο ποιητής λοιπόν του Ερωτόκριτου, σύμφωνα με την θεωρία των καθηγητών Νικολάου Παναγιωτάκη και Γιάννη Μαυρομάτη, που ακολουθώ εν προκειμένου, ήταν ο Βιτσέντος Κορνάρος, γιος του Ιακώβου. Ήταν βενετός ευγενής από την περιοχή της Ιτίας, έφτασε στο Κάστρο, στο Χάνδακα, περίπου το 1590 και παντρεύτηκε εκεί την Μαριέτα Ζεν στις 8 Σεπτεμβρίου του 1590. Ο γάμος σηματοδοτούσε μια πολύ σημαντική περίοδο στη ζωή του ατόμου, γεγονός που δηλώνεται μέσα στον Ερωτόκριτο, αλλά που κυρίως επιβεβαιώνεται από τις ποικίλες, γαμήλιες και πρικόες δικαιοπραξίες που τον επικύρωναν νομικά. Ο θεσμός ήταν ακόμα πιο σημαντικός, εάν μάλιστα με το γάμο παρατηρούνταν αλλαγές στις καθιερωμένες κοινωνικές πρακτικές. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του Βιτσέντζου. Αυτός ακολούθησε την ίδια πρακτική με τους γονείς του, τον Ιάκωβο Κορνάρο και τη Ζαμπέτα Ντεμέτζο. Και οι δύο, ο Ιάκωβος Κορνάρος και η Ζαμπέτα, ήταν από οικογένειες βενετών, ευγενών, φεουδαρχών που παντρεύτηκαν με γαμήλιο συμβόλαιο που συντάχθηκε στη Σφάκα το 1542. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε ακριβώς όπως όριζε ο νόμος του 1526 για τους βενετούς ευγενείς, που έλεγε ότι αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν τη λεγόμενη πρόβα di matrimonio, τη δοκιμασία του γάμου. Κάνω τη μετάφραση από τα ιταλικά. Δηλαδή, τι σήμαινε αυτό? Ο γάμος κάθε βενετού ευγενή έπρεπε να είναι κατάλληλος, εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι η νύφη θα έπρεπε, και μάλιστα όχι μόνο η νύφη, αλλά και δύο γενιές πιο πριν, άρα η μητέρα της και η γιαγιά της, δεν θα έπρεπε να είχαν ασκήσει χειρονακτικό επάγγελμα και κυρίως θα έπρεπε να είναι χριστών ηθών. Να μην είναι δηλαδή ελαφρών ηθών. Τα βήματα των γονιών του λοιπόν ακολούθησε ο Βιτσέντζος, αφού παντρεύτηκε τη Μαριέτα Ζεν, η οποία ανήκε και αυτή σε μεγάλη οικογένεια βενετών ευγενών. Το μεγάλο ερώτημα τώρα που με απασχολεί εμένα στις μελέτες μου είναι κατά πόσον αυτή η γαμήλια πρακτική αποτελούσε τον κανόνα την εποχή εκείνη. Για να απαντήσουμε θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς διαμορφώνονταν γενικά οι γαμήλιες σχέσεις στο Βενετικό Χάνδακα, έτσι, την εποχή που ζούσε εκεί ο Κορνάρος, δηλαδή από το 1590 μέχρι το 1613, που θεωρούμε με βάση την θεωρία του Παναγιωτάκη ότι πέθανε. Σε αυτή την αναζήτηση πληροφορίες μας παρέχουν τα γαμήλια έγγραφα τα οποία καταδεικνύουν κανονικότητες ή εξαιρέσεις από τον κανόνα. Ειδικά όταν αυτά τα έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ποσοτικής επεξεργασίας. Αυτά τα νοταριακά έγγραφα συνιστούν μια πολύτιμη πηγή για τη μελέτη του θεσμού του γάμου σε ολόκληρη τη Βενετική Κρήτη. Τέτοια έγγραφα υπάρχουν χιλιάδες στα κατάστοιχα των συμβολεογράφων του Ηρακλείου, του Χάνδακα, που φυλάσσονται στα κρατικά αρχεία της Βενετίας και τα οποία έχουν μικροφωτογραφηθεί την δεκαετία του 90 του προηγούμενου αιώνα και βρίσκονται πλέον στην Βικελαία Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου. Μερικά από αυτά τα έγγραφα θα παρουσιάσω εδώ επιλεκτικά. Αριστερά στην οθόνη σας βλέπετε ένα τέτοιο γαμήλιο έγγραφο με εκτίμηση της πρίκας, γραμμένο στα ιταλικά, με πολλά έντονα στοιχεία από τη βενετσιάνικη διάλεκτο. Βλέπετε το αλφάβητο είναι στα λατινικά, έτσι στα ιταλικά, ενώ αντίθετα η δεξιά πλευρά της οθόνης
περιέχει στα ελληνικά ένα έγγραφο, το οποίο βέβαια είναι γραμμένο σε πολύ έντονη κριτική διάλεκτο. Επίσης με πολλές λέξεις από τα βενετσιάνικα, αλλά γραμμένα στα ελληνικά, τουλάχιστον στο ελληνικό αλφάβητο εννοώ. Και εδώ βλέπετε μία τρίτη μορφή τέτοιου εγγράφου από τα μικροφίλμς που διατηρεί η Βικελαία Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο. Αυτό που εντυπωσιάζει εδώ είναι ότι αυτή η τρίτη μορφή εγγράφων είναι ελληνικά γραμμένα σε λατινική γραφή. Δηλαδή το αλφάβητο είναι λατινικό, αν κάπως μπορείτε να διακρίνετε, αλλά όσα γράφει είναι στα ελληνικά. Δηλαδή κάποιος που έχει κάνει παλαιογραφία μπορεί να διαβάσει ένα ζευγάρι σεντόνια, μια κασέλα κτλ. Απλώς όλα αυτά είναι γραμμένα στα λατινικά. Τώρα, όλα αυτά τα έγγραφα αποτελούν μέρος ενός μεγάλου κόρπους, ενός μεγάλου σώματος γαμήλιων και πρικών εγγράφων που συγκέντρωσα κατά την παραμονή μου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας τη δεκαετία του 90 του προηγούμενου αιώνα, όταν ήμουν εκεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών. Το κόρπους αυτό αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας και έρευνας εδώ και αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, καθώς εκεί κατάφερα μετά από αρκετά χρόνια να δημιουργήσω μία πολύ μεγάλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στοιχεία ακριβίας για τη θεματική των γάμων στο βενετοκρατούμενο Χάντακα όλο το 17ο αιώνα. Οι έρευνες αυτές αποτελούν τη βάση της παρούσας μελέτης μου, η οποία θα δημοσιευτεί σύντομα στα Πρακτικά ενός συνεδρίου που είχε γίνει για την αισθητική και την κοινωνία την περίοδο του Ερωτόκριτου στο Ρέθυμνο με διοργάνωση από το Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας. Και επίσης η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος του μεγάλου ερευνητικού προγράμματος που λέγεται Cretan Studies, κριτικές σπουδές, το οποίο τρέχει στο Πανεπιστήμιο μας στο Άμστερνταμ από το 1970, δηλαδή εδώ και 50 χρόνια. Τώρα, επειδή η διερεύνηση των γάμων που τελέστηκαν στο Χάντακα από το 1590, που πήγε εκεί ο Βιτσέντος Κορνάρος, μέχρι το 1613 και που διασώθηκαν στα νοταριακά κατάστοιχα, υπερβαίνει τα όρια της παρούσας παρουσίασης, θα επικεντρωθώ μόνο στους γάμους των επιφανών ατόμων, των διαπρεπών ατόμων, που αυτά είναι η Βενετή Ευγενής και η Κριτική Ευγενής, που ανήκουν στο ανώτατο κοινωνικό στρώμα, και στους λεγόμενους αστούς, τους τσιταντίνι, χρησιμοποιούμε κανονικά στη βιβλιογραφία τον ιταλικό όρο, και μάλιστα θα αναφερθώ μόνο στους διαπρεπείς αστούς, τσιταντίνι, δηλαδή στους γιατρούς, δικηγόρους, συμβολεογράφους, γραμματείς της Δουκικής Καγκελαρίας του Χάντακα, δηλαδή σε όλους αυτούς που κατήχαν μία επίζηλη θέση μεταξύ των αστών. Τώρα, η κοινωνική κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τις προσωνυμίες των ατόμων που παρουσιάζονται σε αυτά όλα τα έγγραφα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πλέον με βεβαιότητα, κυρίως με βάση τις μελέτες του Κώστα Λαμπρινού, ερευνητή στην Ακαδημία Αθηνών, στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, ότι, για παράδειγμα, η προσωνυμία «Spetabile Miser», που προηγείται των ονομάτων κάποιων ατόμων, δείχνει άτομο που απολάμβανε υψηλού κοινωνικού κύρους και το οποίο ανήκε όμως στους αστούς, δηλαδή ήταν δικηγόρος, συμβολεογράφος κτλ. Αντίθετα, η προσωνυμία «Clarissimo Signor» προσυδειάζει σε ευγενής, δηλαδή στο ανώτερο κοινωνικό στρώμα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω κάτι μεθοδολογικό που είναι όμως ενδιαφέρον, γιατί περνάμε καιρό επιδημίας. Την εποχή που πήγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος του Ιακώβου στο Ηράκλειο, το 1590, μετά από ένα χρόνο, το 1591, ξέσπασε η πιο οδυνηρή επιδημία πανούκλας το 1591 στην πόλη, η οποία κράτησε 3 χρόνια, μέχρι το 1593.
Έχω κάνει μελέτη για τον αριθμό των γάμων από το 1600 μέχρι το 1645, πολύ συστηματικά, και αυτό που έχω δει είναι ότι την πρώτη πενταετία, από το 1600 μέχρι το 1604, ενώ ο αριθμός των συμβολεογράφων στο Ηράκλειο που είναι ενεργοί, είναι πάρα πολύ μεγάλος σε σχέση με τον αριθμό των συμβολεογράφων το 1640, ας πούμε, την ίδια πενταετία, 40-44, ο αριθμός των γάμων που έχουν καταγραφεί σε αυτούς τους σωζόμενους συμβολεογράφους και σε αυτά τα σωζόμενα κατάστοιχα που έχουμε, είναι πάρα πολύ μικρός. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιδημία της πανούκλας, η τριετής, θα πρέπει να επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ τον αριθμό των γάμων που τελέστηκαν μεταξύ 1591 και 1604. Έτσι, στα τελευταία χρόνια του 1590. Τώρα, τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω προέρχονται από τα κατάστοιχα 12 συμβολεογράφων. Είναι οι συμβολεογράφοι Κορογονάς, ο Γεώργιος Ανδρονίκης, ο Πιέτρο Γκαϊτάνη, ο Δημήτριος Γαβρίλης, ο Μιχαήλ Γκραντενίγκο, ο Πιέτρο Μαγκαφούρη, εδώ ο Μανώλης Κορογονάς, συγγνώμη. Εδώ. Ο Ανδρέας Τσανκαρόπουλος, που βλέπουμε στο τέλος, για να δω, εδώ, συγγνώμη, έκανα λάθος στη διαφάνεια. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, ο Ζόζη Παπαστεφανόπουλος και τα λοιπά. Βλέπετε τα ονόματά τους, ο Σιλιγάρδος, ο Φραγκίσκο Σαλαμών και τα λοιπά. Τώρα, θα δούμε πολύ επιλεκτικά κάποιους γάμους σε συγκεκριμένα σόγια μεταξύ 1598 και 1612. Όλοι αυτοί που παντρεύονται είναι κάτοικοι Χάνδακα και οι γάμοι τους μας δίνουν μια εικόνα για τις γαμήλιες πρακτικές εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα δύο γάμους ευγενών, 7 Μαρτίου του 1598, η ευγενής Ανιεζίνα Ντεμέτζο, που είναι κόρη του Νικολό, παντρεύεται τον ευγενή Μάρκο Φοσκαρίνη με γαμήλιο έγγραφο στις 7 Μαρτίου. Η πρίκα της, που δίνεται 8 μήνες αργότερα, είναι τυπική της πρίκας των ευγενών ως προς τα κινητά αντικείμενα που περιλαμβάνει. Δηλαδή, περιλαμβάνει κυρίως αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, δηλαδή ασίμι καταρχήν, χρυσάφι κατά δεύτερο λόγο και κοσμήματα. Και κατά τρίτο λόγο πλέον περιέχει κάποια υφάσματα. Η ευγενής Πολωνία Κουερίνη, που είναι χείρα του Φραντσέσκο, παντρεύει την κόρη της με τον Ρουτζιέρ Κονταρίνη στις 6 Σεπτεμβρίου του 1600. Η πρίκα είναι πολύ υψηλή, ανέρχεται σε 22.000 κριτικά δουκάτα. Τώρα, τι μας λέει αυτό το ποσό? Σύγκριση με άλλες πρίκες της εποχής, μέσω της μετατροπής του δουκάτου, δηλαδή αυτού του νομίσματος, σε μία σταθερή λογιστική μονάδα, το υπέρπυρο, μας δείχνει ότι πρόκειται για πολύ υψηλή πρίκα. Προτού σας παρουσιάσω γάμους επιφανών αστών, δηλαδή των λεγόμενων τσιταντίνι, θα ήθελα να απολαύσουμε το αναγεννησιακό λαούτο του αγαπητού φίλου Γιώργου Μαστοράκη, που με καταγωγή από Σιτία, πρέπει να πω ότι μεγαλουργεί στο κάστρο, στο Ηράκλειο, πολλά χρόνια, και ταυτόχρονα θα ήθελα να κάνουμε ένα περίπατο από τη Βενετική Σιτία στο Βενετικό Χάνδακα την εποχή που μένει εκεί ο Βιτσέντζος, δηλαδή μιλάμε για 1600, αρχές 17ου αιώνα. Αγαπητή Τάνια και αγαπητοί οργανωτές της ΣΤΕΙΣ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δύο λόγια. Το όργανο που βλέπετε είναι ένα ακριβές αντιγραφό
ενός λαού του που το έφτιαξε ο αντίστοιχος κατασκευαστής των βιολιών, ο Στραντιβάρι. Ο αντίστοιχος αυτός λέγεται Hans Fey. Έζησαν την ίδια εποχή στη Βόρειο Ιταλία, ο ένας στην Κρεμόνα, ο άλλος στην Πολόνια. Με τα φόβου Θεού πραγματικά θα παίξω, διότι οι χορδές είναι πολύ ευαίσθητες. Χρειαζόμουν πολλούς μήνες πριν να παραγγελθούν καινούργιες και δεν το ήξερα, για να ακουστεί ο ήχος της εποχής εκείνης ακριβώς όπως τον άκουγε και ο Βιτσέντζος Κορνάρος και ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Η μουσική που θα ακουστεί απόψε ήταν τα σουξέ της εποχής. Λοιπόν, θα αρχίσω με ενός αγνώστου συνθέτη, μια ζίγκα, ένας χορός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ σε παραστάσεις του Σέξπιρ. Δεν ξέρουμε το συνθέτη, αλλά ξέρουμε για ποιον γράφτηκε. Η παρτιτούρα είναι του 1595, βρίσκεται στο Cambridge και είναι αφιερωμένη στο διάσημο ηθοποιό της εποχής εκείνης, τον William Kemp. Η μουσική χρησιμοποιείται για θεατρικές παραστάσεις και ειδικά σε σκηνές με φαγοπότη. Ας αρχίσουμε λοιπόν με φαγοπότη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Έμεινα στη Σιτία ακόμα και την ύπαιθρο της Σιτίας, στον περίπατο που θα σας πήγαινα στον Χάνδακα. Βλέπετε εδώ, Τσιτά Ντικάντια, η πόλη του Χάνδακα, σε ένα πολύ γνωστό χάρτη του 1600. Και βέβαια, η Σιτία έχει την καζάρμα, ο Χάνδακας έχει τον Κούλε, έτσι έχουμε μάθει να τον λέμε, ενώ είναι το Καστέλο Νταλμάρ, ένα από τα ωραιότερα δείγματα βενετσιάνικης φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας γυρίσουμε πάλι πίσω στους γάμους, μετά από αυτόν τον σύντομο περίπατο, να δούμε αυτούς τους επιφανείς, τους διαπρεπείς αστούς. Στις 3 Ιανουαρίου του 1612, η Σμιράλντα, χείρα του κριτικού ευγενή Γιώργη Μπεβάρντο, παντρεύει την κόρη της τη Μαριέτα με τον Αντώνιο Πρασίνικο. Ο Πρασίνικος ήταν δουκικός γραμματέας, δηλαδή γραμματέας στη δουκική καγκελαρία του Χάνδακα, έτσι εκεί όπου βρισκόταν η βενετσιάνικη διοίκηση. Η πρίκα ανέρχεται σε 6.000 δουκάτα. Τώρα εδώ το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται μόνο στο γεγονός ότι ένας διαπρεπής αστός, τσιταντίνο, μπαίνει στον κύκλο των ευγενών μέσω του γάμου του, αλλά και στον πιθανολογούμενο λόγο που συμβαίνει αυτό. Προσέξτε, η χείρα Μπεβάρντο αντιμετωπίζει μάλλον οικονομικές δυσκολίες, γιατί ενώ το γαμήλιο συμβόλαιο ορίζει ότι το γαμήλιο συμβόλαιο ορίζει ότι από αυτά τα 6.000 δουκάτα που θα πάρει πρίκα η Μαριέτα,
Τα 1000 θα δοθούν από το θείο της νύφης. Τα 3000 θα τα δώσει η Χήρα μετά από 5 μήνες. Τα 1000 θα τα δώσει σε δόσεις μέσα σε μια πενταετία και μόνο 1000 θα δοθούν άμεσα, δηλαδή την ημέρα του γάμου, σε είδη από πολύτιμα μέταλλα και ένδυση. Δηλαδή, την ώρα που γίνεται ο γάμος, δίνεται μόνο το 1/6 της πρίκας. Πράγματι, μετά από 2 εβδομάδες, η νύφη λαμβάνει με μία εκτίμηση πρικών αγαθών στις 16 του Γενάρη του 1612, κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα, αξίας περίπου 500 δουκάτων, τα οποία ισοδυναμούν μόνο στο 1/12 της πρίκας που θα έπρεπε να πάρει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μητέρα της, αυτή η Σμιράλντα, είναι μία ευγενής, η οποία όμως αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Έτσι και γι' αυτό αποφασίζει να παντρέψει την κόρη της με έναν αστό που έχει χρήμα, είναι δουκικός γραμματέας. Τώρα, ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. 2 Φεβρουαρίου του 1604, ο Φραντσέσκο Μποζίκι παντρεύει την κόρη του με έναν φεουδάρχη, έναν κριτικό ευγενή, που λέγεται Φίλιππος Συρίγος. Της χαρίζει με την πρίκα της, προσέξτε, μία βενετική ζώνη, λέγεται τσέντα, αυτού του είδους η ζώνη, τη βλέπετε εδώ να κρέμεται στη μέση αυτής της Βενετσιάνας, της ίδιας εποχής. Αυτή η βενετική ζώνη ήταν ένα από τα ακριβότερα αντικείμενα που θα μπορούσαν να δοθούν. Συγγνώμη. Βλέπετε εδώ τη ζώνη που πέφτει στο ένδυμα, στο φόρεμα αυτής της Βενετσιάνας. Λοιπόν, αυτή η ζώνη ήταν ένα αξεσουάρ πολυτελείας στην ίδια τη Βενετία και στο Χάνδακα και είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία. Επίσης, η πρίκα αυτή, η αξία της πρίκας δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι σαφές ότι ο Φραντσέσκο, ο πατέρας δηλαδή της νύφης, ήθελε να κάνει επίδειξη του πλούτου του και της ιδιαίτερης θέσης που κατήχε μεταξύ των αστών, ήταν γιατρός, χαρίζοντας ένα αντικείμενο που ακόμα λοιπόν και στη Βενετία ήταν αντικείμενο επιδεικτικής κατανάλωσης, ήταν αντικείμενο πολυτελείας. Η επιλογή του προφανώς υπαγορεύτηκε και από το γεγονός ότι η κόρη του εισερχόταν σε μια κοινωνικά ανώτερη τάξη αυτή των κριτικών ευγενών, έτσι, γιατί παντρεύτηκε τον Φίλιππο Συρίγο. Τώρα, τέτοιοι γάμοι, δηλαδή ευγενή γαμπρού και νύφης που προέρχεται από την ελίτ της γραφειοκρατίας, ήταν συχνή, καθώς φαίνεται και από την περίπτωση και από άλλη μια περίπτωση του γάμου του ευγενή του Τζουάνε Φραντσέσκο Ζεν με τη Μαριέτα Μελισσινοπούλα. Αυτή η Μαριέτα ήταν κόρη του αναπληρωτή συμβολεογράφου, γραμματέα της Δουκικής Καγκελαρίας, του Ιωάννη Μελισσινού. Και αυτός ο γάμος γίνεται αργότερα, το 1630. Είναι έξω από την περίοδο για την οποία μιλάμε σήμερα. Όμως, βλέπουμε σε αυτή την πρίκα ότι δίνεται ένα μακρύ φόρεμα βενετικής μόδας με ουρά, από μετάξι ημιτασιών, ο τύπος του μεταξιού αυτού λέγεται μπροκαντέλο. Βλέπετε εδώ μία ρέπλικα σε βενετσιάνικο φόρεμα, για το οποίο γνωρίζω 100% ότι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που δόθηκε στην Μελισσινοπούλα το 1630, και το γνωρίζω αυτό λόγω της ακριβούς περιγραφής του φορέματος στην πρίκα της Μελισσινοπούλας. Το φόρεμα αυτό ήταν πανάκριβο, δηλαδή έκανε 6.000 υπέρπειρα και η πρίκα αυτή ήταν εντυπωσιακή. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ μία τάση επιδεικτικής κατανάλωσης που τη συναντάμε σε επιφανείς πολίτες που έχουν προνομιούχα θέση στην κοινωνία και σε άλλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, όχι μόνο στο Ηράκλειο της εποχής του Βιτσέντζου, αλλά και στη Βενετία, στη Φλωρεντία, στην Αμβέρσα, στις Βρυξέλλες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τις Βρυξέλλες. Ένας υπάλληλος της γραφειοκρατικής ελίτ, εκεί στο παλάτι, το Βελγικό, ο Πάουλο Βίτς,
επιδείκνυε την υψηλή του θέση στην κοινωνική ιεραρχία, διαθέτοντας μια εντυπωσιακή συλλογή αργυρών αντικειμένων, μαχαιροπύρουνα ασημένια, τα οποία επιδείκνυε σε κάθε περίπτωση που γινόταν φαγοπότη στο σπίτι του. Παρά τους αλλεπάλληλους νόμους που υιοθετούνταν για να εμποδίσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, έτσι καταναλωτικές, το χάσμα ανάμεσα στους πραγματικά ευγενείς και σε όσους ήθελαν απλά να ζουν ως ευγενείς, αμβλυνόταν όλο και περισσότερο με το πέρασμα των χρόνων. Ας δούμε τώρα ακόμα μερικούς γάμους. Βλέπουμε εδώ τον Μιχαήλ Πρασίνικο, ο οποίος παντρεύει την κόρη του Όρσα στις 9 Φεβρουαρίου του 1606 με τον Ζουάν Αουρέλιο Προκατσάντε. Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο γάμος? Αυτός ο Μιχαήλ Πρασίνικος ήταν φεουδάρχης, νοτάριος, έτσι συμβολιογράφος, γραμματέας στη δουκική καγκελαρία, ανήκε στην ανώτερη ελίτ της γραφειοκρατίας και βλέπουμε ότι παντρεύει την κόρη του με αυτόν τον Προκατσάντε, ο οποίος ήταν κι αυτός συμβολαιογράφος, γραμματέας στο ίδιο δημόσιο όργανο, εύπορος αστός, με σημαντικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, δηλαδή δάνειζε χρήμα, έτσι, σε ανθρώπους που χρειάζονταν δανεικά. Ήταν μάλιστα γραμματέας στο Συμβούλιο των 10, ήταν στενός συνεργάτης του Μιχαήλ Γκραντενίγκο κτλ. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτοί οι πλούσιοι γραφειοκράτες, οι συμβολεογράφοι και οι γραμματείς, παντρεύονται μεταξύ τους. Έτσι, είναι μία ανώτατη ολιγάριθμη βαθμίδα και κάνουν καθαρά γάμους στρατηγικών συμφερόντων που εδραιώνουν μια γερή συμμαχία μεταξύ των δύο μεγάλων οικογενειών της άτυπης ελίτ των γραφειοκρατών, η οποία συμμαχία θα επαύξανε την δύναμή τους, τον πλούτο και το κύρος τους. Ανταποκρινόταν δηλαδή αυτός ο γάμος απόλυτα στις επιταγές της εποχής, που ήθελε το έθιμο του γάμου να είναι ένα ισχυρό μέσο επίτευξης οικογενειακών πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Και θυμηθείτε τώρα εδώ τον Ρίγα, τον Ερωτόκριτο, την Αρετούσα. Έναν τελευταίο γάμο θα σας παρουσιάσω, η Ονεστά Αγριώνη στις 7 Απριλίου του 1611, είναι η χείρα του Μιχαήλ Πρασίνικου που είδαμε πριν, η οποία παντρεύει τώρα την κόρη της Μαριέτα με τον Μανολάκη Σακελάρη. Η πρίκα είναι μεγάλη, σχεδόν το 1/3 της πρίκας δίνεται σε αντικείμενα από πολύτιμο μέταλλο, κάτι που προσιδιάζει στους ευγενείς, και σκεφτείτε ότι αυτό έρχεται σε μεγάλη αντιδιαστολή με την άλλη πρίκα που είδαμε ότι δόθηκε μόνο το 1/12 της την ημέρα του γάμου. Εδώ βλέπουμε ότι το 1/3 της πρίκας δίνεται αμέσως. Δεν γνωρίζω ποιος είναι αυτός ο Μανολάκης Σακελάρης του Ιωάννη, αλλά θα πρέπει να ανήκει σε πλούσια οικογένεια με ακίνητη περιουσία, γιατί ο πατέρας του στο γαμήλιο σύμφωνο του υπόσχεται τη μισή του περιουσία αφού πεθάνει. Έναν τελευταίο γάμο, η Κατερίνα Ντανάπολη στις 10 Μαΐου του 1599, παντρεύεται τον Πάολο Κολώνα, πάλι με μια πολύ μεγάλη πρίκα που αποτελείται από τεράστιο κατάλογο κινητών, ένα σπίτι, χαρίσματα στο γαμπρό και μετρητά. Τώρα, αυτός ο Πάολο Κολώνα επίσης δεν είναι τυχαίο άτομο, επίσης είναι συμβολεογράφος και αυτός στη δουκική καγκελαρία, κατέχει επίζηλη θέση. Και να σκεφτείτε ότι αυτός μαζί με τους άλλους συμβολεογράφους της Δουκικής Καγκελαρίας είχαν συντάξει πληρεξούσιο στις 14 Μαρτίου του 1605, με το οποίο ζητούσαν να γίνει ανάκληση δουκικών αποφάσεων που ευνοούσαν άλλους συμβολεογράφους έξω από τη Δουκική Καγκελαρία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι επρόκειτο για μία κάστα ατόμων που προσπαθούσαν να κρατήσουν κλειστό το επάγγελμά τους, προκειμένου φυσικά να κρατούν το χρήμα, το κύρος στα χέρια τους.
Τώρα, συμπερασματικά θα λέγαμε αναφορικά με το γάμο του 17ου αιώνα τα ακόλουθα. Στην Κρήτη, για τους Βενετούς ευγενείς που ανήκουν στο ανώτατο κοινωνικό στρώμα, ισχύει από το 1526 η νομοθετική ρύθμιση ότι πρέπει να παντρεύονται μεταξύ τους. Δηλαδή, πρέπει να παντρεύονται αποκλειστικά και μόνο Βενετούς ευγενείς για να διατηρήσουν τον τίτλο τους. Αλλιώς χάνουν τον τίτλο τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουν παντρευτεί γυναίκες κατώτερης κοινωνικής τάξης ή γυναίκες ελαφρών ηθών. Το ίδιο ίσχυε και στη Βενετία, ήδη έναν αιώνα πριν, από το 1422, όταν το Μεγάλο Συμβούλιο είχε ορίσει ότι έτσι θα πρέπει να διασφαλιστεί η βενετική ευγένεια. Τώρα, βλέπουμε ότι αυτό το νομικό πλαίσιο τηρείται επακριβώς στην εποχή του Βιτσέντζου, δηλαδή οι κορνάροι, έτσι, οι κορνέρ, παντρεύονται με γόνους των Ζεν, της βενετικής οικογένειας των Ζεν, οι Ντεμέτζο παντρεύονται επίσης με κορνέρ ή με φοσχαρίνι, οι Κουερίνι με κονταρίνι ή κορνέρ, όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρω είναι οι μεγάλες βενετικές οικογένειες. Παντρεύονται λοιπόν μεταξύ τους. Οι κριτικοί ευγενείς, που ήταν η δεύτερη κατηγορία ευγένειας στην κοινωνία της Βενετικής Κρήτης και στη Βενετική Σιτία, είχαν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους, αφού συνδέονταν και με γόνους διαπρεπών αστών, διαπρεπών τσιταντίνι. Και τώρα εδώ, προσέξτε αυτό, οι πιθανοί σπάνιες από νύφες στους κύκλους των ευγενών ή η οικονομική δυσπραγία των ευγενών, όπως είδαμε στην περίπτωση της χείρας Σμιράλντας, τους οδηγεί σαφώς στο πουγγί των επιφανών τσιταντίνι μέσω της σύναψης γαμήλιων συμμαχιών. Ήδη από το 1420, στο ποίημα του Βενετού ευγενή Μαρίνου Φαλιέρου, «Λόγοι διδακτικοί», διαφαίνεται η δυσκολία των ευγενών αρένων να βρουν κατάλληλη νύφη. Ο Άρνολντ Φανχέμερτ, που είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, έχει δείξει σε μελέτη του το 2013 ότι για την περιοχή του Ρεθύμνου αυτό το πράγμα δεν ήταν αποκοίημα της φαντασίας του Μαρίνου Φαλιέρου, δηλαδή δεν είναι κάτι λογοτεχνικό, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Στο Χάντακα αυτή η τάση, δηλαδή η σπάνης, έτσι, η σπανιότητα, το ότι δεν υπάρχουν ευγενείς νύφες, φαίνεται να αφορά τους κριτικούς ευγενείς, οι οποίοι οδηγούνται λοιπόν στα χρήματα των επιφανών τσιταντίνι. Τώρα, όσες νύφες ανήκουν σε οικογένειες επιφανών τσιταντίνι, συνδέονται συχνά με γαμπρό, που επίσης ανήκει ακριβώς στην ίδια κατηγορία, στο ίδιο κοινωνικό στρώμα. Άρα, συνάπτονται στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ κάποιων από αυτούς, ειδικά αυτούς που ανήκουν στην ελίτ της γραφειοκρατίας, δηλαδή τους συμβολεογράφους και τους γραμματείς. Τέτοιες νοοτροπίες και γαμήλιες πρακτικές σαφώς έχουν εδρεωθεί στην Κρήτη στις αρχές του 17ου αιώνα. Και για να ξαναγυρίσουμε στις λέξεις κλειδιά του Ερωτόκριτου που ακούσαμε στην αρχή. Ο γάμος στηρίζεται αυτή την εποχή κατά κανόνα στην προξενιά και σε καμία περίπτωση σε έρωτα. Ξεχάστε τον έρωτα. Τα πλούτη που δίνονται ως πρίκα στην ύφη είναι αναγκαία συνθήκη. Ο γαμπρός, ο ερωτόκριτος αυτή την περίπτωση ή η νύφη, ας πούμε σκεφτείτε τη Μαριέτα Μελισσινοπούλα, μπορεί να είναι κατώτερης κοινωνικής υπόστασης, αλλά τότε θα πρέπει να διαθέτει ο ερωτόκριτος Χάρη και Ανδρία ή η κοπέλα, η Μαριέτα, θα πρέπει να διαθέτει χρήμα για να μπει μέσω γαμήλιας συμμαχίας στο ανώτερο κοινωνικό στρώμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ τον Ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Τίτου, τον οποίο τιμούσαν ιδιαίτερα οι Βενετοί στο Χάνδακα, και τέλος το μοναστήρι των Δομινικανών, τον Άγιο Πέτρο, στο Χάνδακα το 17ο αιώνα, που έχει αναστηλωθεί με υποδειγματικό τρόπο. Τώρα, όλα αυτά τα συμπεράσματα που ακούσατε όλη αυτή την ημέρα σχετικά με τους γάμους, είναι δυνατόν να εξαχθούν λόγω της ποσοτικής επεξεργασίας που έχω κάνει στα γαμήλια συμβόλαια που βρίσκονται μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρώ στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Οι κριτολογικές σπουδές που εδραιώθηκαν πριν από 50 χρόνια στο τμήμα μας, με τις έρευνες των μεγάλων Ολλανδών κριτολόγων Arnold van Hemert, που θα δείτε εδώ στο κέντρο και πάνω δεξιά, και Wim Bakker, είναι ο κύριος εδώ αριστερά, συνεχίζονται και σήμερα. Οι δύο αυτοί Ολλανδοί κριτολόγοι τιμήθηκαν μάλιστα το 2019 από το Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας και το Δήμο Ηρακλείου για τη συνεισφορά τους στις κριτολογικές σπουδές. Και βέβαια και στη στέγη θα ξέρετε ότι αυτοί οι δύο έχουν κάνει την μνημειώδη κριτική έκδοση της θυσίας του Αβραάμ το 1996, και μάλιστα έχει βγει στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και έχει βγει πλέον και χρηστική έκδοση για το ευρύ κοινό, η θυσία του Αβραάμ, που σχετίζεται ή δεν σχετίζεται με τον συγγραφέα, με τον Βιτσέντζο Κορνάρο του Ερωτόκριτου. Να δούμε τώρα. Το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, έτσι, στο οποίο ακολουθούμε αυτή την παράδοση εδώ και 50 χρόνια μελέτης της βενετοκριτικής περίοδου. Είναι ένα μικρό τμήμα, το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, αλλά διατηρεί ζωντανό το πνεύμα με δύο ερευνητικά προγράμματα για τον Ερωτόκριτο. Ένα στον τομέα της λογοτεχνίας με τον Ολλανδό συνάδελφό μου Αρθούρο Μπότ και ένα στον τομέα της ιστορίας που το στηρίζω εγώ προσωπικά. Υπάρχει ειδίκευση στα χρόνια της ακμής της βενετοκρατίας στο νησί, δηλαδή μιλάμε για 16ο-17ο αιώνα, και φυσικά υπάρχει μία τεράστια βιβλιοθήκη κριτολογικών σπουδών, βλέπετε στον πρώτο και δεύτερο όροφο αυτού εδώ του κτηρίου, το οποίο στεγάζει το νεοελληνικό τμήμα. Η βιβλιοθήκη μας καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της βενετοκρατίας και διαθέτει τις πλήρεις σειρές από τα σημαντικότερα επιστημονικά περιοδικά, δηλαδή από τα κριτικά χρονικά, κριτολογία, θησαυρίσματα κλπ. Προσπαθούμε λοιπόν να κρατήσουμε άσβηστη τη φλόγα της μελέτης του κριτικού πολιτισμού της βενετοκρατίας στην Ολλανδία, αλλά ουσιαστικά και σε ολόκληρο τον Benelux, γιατί το τμήμα μας είναι από το 2002 το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα που προσφέρει πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών και στις τρεις αυτές χώρες, δηλαδή Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία. Επίσης, να σας δείξω εδώ άλλο τμήμα της βιβλιοθήκης στην οποία έχουμε τα χειρόγραφά μας, πολύτιμα χειρόγραφα, βλέπετε εδώ μία από τις αίθουσες. Τώρα, η ελληνική πολιτεία διέκρινε την προσφορά μας στη διάδοση του νεοελληνικού πολιτισμού στην Ολλανδία και τίμησε αφενός τον ομότιμο καθηγητή μας, αυτόν τον Arnold van Hemert, με τη μεγαλύτερη διάκριση του ελληνικού κράτους, το 2014, απονέμοντάς του το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής. Και αφετέρου τίμησε το τμήμα μας με την επίσκεψη του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, τον Ιούλιο του 2016, εδώ συνομιλεί με δύο από τις φοιτήτριές μας. Παρά τις αμέτρητες περικοπές της τελευταίας δεκαετίας ιδιαίτερα, το τμήμα μας εξακολουθεί να εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του με όλες τις καινούργιες εκδόσεις στο χώρο. Έχουμε, για παράδειγμα, όλα τα πρακτικά όλων των συνεδρίων, των κριτολογικών και όλων των συνεδρίων που σχετίζονται με την περίοδο της βενετοκρατίας στην Κρήτη.
διευρύνει το τμήμα μας τους ορίζοντές του, αλλά και διατηρεί τους δεσμούς του με την παράδοση των κριτικών σπουδών. Θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά. Έχουμε εισάγει ένα καινούριο μάθημα από το 2019, όπως βλέπετε εδώ, ακαδημαϊκό έτος 2019-20, στα αγγλικά, το οποίο λέγεται Βενετία, Βυζάντιο και Ελληνισμός, ελληνικός κόσμος, ελληνορθόδοξος κόσμος, στο προπτυχιακό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάρα πολλούς φοιτητές από πολλά διαφορετικά τμήματα, δηλαδή από το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται το αντικείμενο των κριτολογικών σπουδών και το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από θέματα ειδίκευσης σε ευρύτερα θέματα διεπιστημονικής φύσεως. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου. Γιατί έχουμε ανοίξει το γνωστικό πεδίο του βενετοκρατούμενου ελληνισμού σε νέες ομάδες φοιτητών που έχουν ένα διεθνές υπόβαθρο, προέρχονται από πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς έχουμε δώσει προεξάρχουσα θέση στην Κρήτη. Δηλαδή, η βενετοκρατούμενη Κρήτη αποτελεί παράδειγμα μελέτης για Ολλανδούς φοιτητές αλλά και για φοιτητές από Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη που μέσω προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών παρακολουθούν αυτό το μάθημα. Έτσι λοιπόν, οι κριτικές σπουδές της περίοδου της Βενετοκρατίας απευθύνονται πλέον σε ένα διεθνές ακροατήριο, το διαπλάθουν και συγχρόνως όμως διαπλάθονται από αυτό το ακροατήριο. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες που θα προβάλλουν την Κρήτη, ειδικά στην ιστορική της διάσταση, στο Ολλανδικό κοινό, ακαδημαϊκό και μη. Βλέπετε εδώ φοιτητές σε αυτό το μάθημα, σε ένα από τα μαθήματα που αφορούν την Βενετοκρατία στην Κρήτη. Και όχι τυχαία έχουμε κάνει τη γέφυρα σύμβολό μας. Δηλαδή, χτίζουμε αργά και μεθοδικά γέφυρες μέσα από διεπιστημονικές και διεθνείς συνεργασίες και προσπαθούμε να κάνουμε τη σύγχρονη Ελλάδα ένα κομμάτι μέτοχο επίκαιρων διεθνών επιστημονικών συζητήσεων. Δηλαδή, το έχω αφήσει έτσι στα αγγλικά απάνω και θα το διαβάσω. Προσπαθούμε να ξανασκεφτούμε τη σύγχρονη Ελλάδα, έτσι, rethinking modern Greece, making Greece part of transnational debates, δηλαδή να βάλουμε τη σύγχρονη Ελλάδα σε όλα τα ντισκούρ, τα επιστημονικά, ώστε να μην μένει στο περιθώριο. Σε αυτό βοηθάει ιδιαίτερα η ίδρυση της έδρας Μαριλένας Λασκαρίδη το 2018 από τη μη κερδοσκοπική Ολλανδική Ένωση Νεοελληνικών Σπουδών και η κάτοχος της έδρας που είναι η κυρία που βλέπετε εδώ, η καθηγήτρια Μαρία Μπολέτσι. Και αυτή και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι πιστεύουμε στην ενσωμάτωση των ελληνικών θεμάτων μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το όραμα αυτό, που πλησιάζει πολύ, πιστεύω, το όραμα της στέγης, παρουσιάζω στους φοιτητές μου, παραδείγματος χάρη, με διαφάνειες όπως αυτή. Τοποθετώ τον Βιτσέντζο Κορνάρο και τον Ελ Γκρέκο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ακριβώς όπως κάνει η στέγη στο ημερολόγιο της και γενικά σε όλη της τη φιλοσοφία. Έτσι, δηλαδή, ταυτόχρονα βλέπουμε στην Ισπανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία τι γίνεται, ταυτόχρονα με τον Ελ Γκρέκο και τον Κορνάρο στην Σιτία, ή τους δείχνω αυτόν εδώ το χάρτη που έχει γίνει από Ολλανδό χαρτογράφο το 1650 και δείχνει την Κρήτη στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία Ανατολική Μεσόγειος είναι το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Δηλαδή βλέπετε την Ιταλική Χερσόνησο και βεβαίως Βαλκάνια, Ελλάδα, Κύπρος, Βόρεια Αφρική, Τουρκία, Μέση Ανατολή
και η Κρήτη βρίσκεται στο κέντρο. Έτσι, προσέξτε το, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ευρωπαίους φοιτητές που πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται γεωγραφικά η Κρήτη. Ας απολαύσουμε και πάλι τη μουσική τέχνη του Γιώργου Μαστοράκη. Γιατί γενικά σας ζαλίζω, νομίζω, με πολλά. Η τέχνη δεν είναι δική μου, εγώ απλά σας τη μεταφέρω. Είναι του Τσέζαρε Νέγκρι, 1601. Το τραγούδι έχει τίτλο «Το άσπρο λουλούδι». Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Μας ταξίδεψες στην εποχή του Κορνάρου, Γιώργο. Θα ήθελα να αρχίσω να κλείνω την δική μου ομιλία με μια ευχή και με οπτικό υλικό που αφορά τη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Εύχομαι σε 2 χρόνια από τώρα να μπορέσουμε να ανοίξουμε το προπτυχιακό μας πρόγραμμα και σε Έλληνες από φοίτους ενιαίου λυκείου που χωρίς να έχουν τη γνώση της Ολλανδικής γλώσσας, κάτι που αυτή τη στιγμή είναι προαπαιτούμενο. Γιατί πιστεύω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την αιστεία μελέτης της βενετοκρατίας στην Κρήτη και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού στην Ολλανδία και γενικότερα στον Benelux. Τώρα στις επόμενες διαφάνειες θα ήθελα να δούμε επιλεκτικά πώς παρουσιάζεται στα μαθήματά μας ο Ερωτόκριτος και το κριτικό αναγεννησιακό θέατρο στα μάτια των Ευρωπαίων φοιτητών μας που, όπως σας είπα, γνωρίζουν ελάχιστα την Ελλάδα και την Κρήτη, για να μην σας πω καθόλου. Τους δείχνουμε το μοναδικό χειρόγραφο που υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο. Βεβαίως, την πρώτη έντυπη, το χειρόγραφο αυτό είναι του 1710. Εδώ το 1713, την πρώτη έντυπη έκδοση από τη Βενετία που υπάρχει σε 3 μόνο αντίτυπα, στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, όπως γνωρίζετε, και ακόμα στα Γρεβενά και σε ένα άλλο μέρος στην Ευρώπη. Το εξώφυλλο, έτσι, τους διαβάζουμε ακριβώς τι γράφει, γιατί κτλ. Και βέβαια μετά περνάμε στις σύγχρονες αποδόσεις του έργου, στο musical του Δημήτρη Μαραμή, με αυτές τις φωτογραφίες και βέβαια με ηχητικά αποσπάσματα που απόψε εγώ τα έχω παραλείψει, αλλά τους δείχνουμε πώς παρουσιάζεται ο Ερωτόκριτος σε διάφορα μέρη της Κρήτης, της Ελλάδας. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ το πρόγραμμα, νομίζω 2 χρόνια πριν ήταν από την παράσταση που έγινε από το εδώ στη Σιτία, με σκηνοθέτη τον Άσο, που δυστυχώς λείπει απόψε, μέλος της Στέγης. Και εδώ μία φωτογραφία επίσης από εκείνη την παράσταση, για να καταλάβουν τι θα πει ζωντανό αναγεννησιακό θέατρο.
επίσης παραστάσεις της Εροφύλης, για παράδειγμα, αυτές είναι πρόσφατες του 2019 από την Αθήνα, από σε ένα φεστιβάλ τέχνης, αυτές εδώ οι φωτογραφίες, παράσταση σε ανοιχτό χώρο, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τους Ευρωπαίους, έτσι δεν έχουν θεατρικές παραστάσεις ποτέ σε ανοιχτό χώρο, γιατί καταλαβαίνετε ο καιρός δεν το επιτρέπει ποτέ. Αλλά και το πώς εμπνέει ο Κορνάρος ή ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αυτή την περίπτωση, νεότερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Εδώ τους δείχνω αριστερά, βλέπετε την αφίσα μιας ομαδικής εικαστικής έκθεσης που είχε γίνει στα Χανιά το 2014 για τον Ελ Γκρέκο με τον τίτλο «Τιμή στον Έλληνα». Και δίπλα βλέπετε ένα έργο της Μαρίας Ιγνατίου, η οποία εμπνεύστηκε από γνωστό πορτρέτο του Θεοτοκόπουλου και έκανε αυτόν τον πίνακα που βλέπετε. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα που θέτουμε εμείς τους φοιτητές είναι κατά πόσον ο Θεοτοκόπουλος είναι Έλληνας ή πολίτης του κόσμου. Βλέπετε εδώ ακόμα άλλο ένα έργο της Μαρίας Ιγνατίου, πώς μετασχηματίζει, μεταμορφώνει τον Ελ Γκρέκο, έτσι όπως τον ξέρει, όπως τον έχει δει, σε σύγχρονα έργα τέχνης. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε με ακόμα μία μελωδία από τον Γιώργο, προτού πάμε στο grand finale, έτσι νομίζω. Άρα τα έχει πίκρες. Και ένα τέτοιο τραγούδι του 1600 πάλι, βενετσιάνικο, θα σας παίξω. Είναι, ας πούμε, ο πρόγονος του «Έμαθα πως έχεις φίλο πονηρή σου πια» αυτού του ρεμπέτικου. Λοιπόν, την εποχή εκείνη ο τίτλος ήταν «Από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις άλλον αγαπητικό». Τώρα σιγά σιγά, αν και θα κλείσει ο Γιώργος ο Μαστοράκης, αλλά πριν το grand finale θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν απόψε εδώ και φυσικά τη Στέγη και το Θέατρο Σιτίας. Επίσης θα ήθελα ονομαστικά κάποιους που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διοργάνωση της απόψινής βραδιάς να τους ευχαριστήσω ονομαστικά, τον κύριο Νίκο Κατσούλη, τον κύριο Νίκο Λατζανάκη, τον Δημήτρη Τινιακό, τον κύριο Ρουμελιώτη και βέβαια τον Δοκάς και τον Δήμο Σιτίας που
έκανε δυνατή όλη αυτή την εκδήλωση απόψε. Τελευταία να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Γιώργο Μαστοράκη που άφησε το νηστέρι, άφησε τις ασχολίες του στο Ηράκλειο, την άδειά του, την καλοκαιρινή και άρχισε να κάνει πρόβες και να έρθει απόψε να μας κρατήσει συντροφιά εδώ. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε του χρόνου πάλι σε κάποια εκδήλωση της Στέγης. Οπότε λέω καληνύχτα και στο επανειδήν. Δεν θα ήθελα να είμαι εγώ τελευταίος που θα κλείσει. Και το νηστέρι δεν το άφησα, τα φάρμακα γενικώς θα το δείτε τώρα, σε κάτι πολύ παλιότερο. Καταρχήν να ευχαριστήσω ξανά τη Στέγη, την κυρία Γαλανάκη που μας φιλοξένησε, την Τάνια, με αυτή την εξαίρετη παρουσίαση. Εγώ ήθελα, μπορώ να θέσω ένα ερώτημα. Βεβαίως. Εάν αθετηθεί η υπόσχεση της πρίκας, δηλαδή έδωσε το 1/6 και δεν δοθούν τα υπόλοιπα, τι γίνεται? Θα πρέπει να δοθούν, με κάποιο τρόπο δίνονται. Το λέω, το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια κριτική έκφραση πολύ ωραία που λέει ότι ο γιατρός και ο γαμπρός είναι ό,τι πάρει ο μπρος. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γινόταν τότε. Η πρίκα δίνεται πάντοτε, αλλά δίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και εάν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, δίνεται όχι μόνο τμηματικά, αλλά αφαιρούνε και αντικείμενα, αφαιρούνε αξία από την αρχική. Δηλαδή, είναι πολύ υποδεέστερη από αυτό που περιείχε η υπόσχεση, η αρχική υπόσχεση. Αυτό το βλέπουμε. Οπότε αυτό συμβαίνει, αλλά το να μην δοθεί καθόλου ή το να δοθεί μόνο το 1/12 ή το 1/6, αυτό τελικά δεν γίνεται. Στη συνέχεια, αργότερα, μεταγενέστερα, δηλαδή σε πολύ μεταγενέστερη χρονική φάση θα δοθεί. Ωραία. Λοιπόν, την εποχή του Παράκελσου, που ήταν ένας χημικός φαρμακοποιός γιατρός, ένας πανεπιστήμονας βέβαια της εποχής εκείνης, το δάγκωμα της ταραντούλας ήταν πολύ επικίνδυνο, σχεδόν θανατηφόρο. Όταν δάγκωνε η ταραντούλα, που είναι η αράχνη που ζει στην νότια Ιταλία, στην περιοχή του Ταραντό, από εκεί παίρνει το όνομά της, όταν δάγκωνε κάποιον, αυτός πάθαινε αυτό που λέμε ταραντισμό. Δηλαδή, έχανε τον έλεγχο, κοκκίνιζε ολόκληρος, ίδρωνε, έβγαζε τα ρούχα του, έβγαζε αφρούς, έπεφτε στο πάτωμα, κάτι σαν δαιμονισμένος. Το φάρμακο λοιπόν που έβρισκαν τότε ήταν να τον ποτίζουν ενόπνευμα και να του παίζουν μουσική πολύ γρήγορα στην αρχή, και σιγά 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 να σβήνει αυτό, με σκοπό να υδρώσει και να αποβάλει το δηλητήριο. Έτσι γεννήθηκε η ταραντέλα, από την ταραντούλα. Λοιπόν, το κομμάτι που θα σας παίξω τώρα είναι μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα, αρχές μάλλον στις αρχές αυτού του αιώνα. Είναι αγνώστου συνθέτη, αλλά έχει τον τίτλο Antidotum Tarantula, δηλαδή αντίδοτο στο δάγκωμα της ταραντούλας. Το έπαιξα προηγουμένως πολύ απαλά την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης απήγγειλε, ίσα για να το προβάρω.
Καναρίνια, Κανάριος, από την Ισπανία, που ο δικός μας ο Θεοτοκόπουλος θριάμβευσε, δραστηριοποιήθηκε και θριάμβευσε εκεί. Τα Καναρίνια είναι, το λέω σαν παράδειγμα του πόσο ελκυστικός μπορεί να γίνει ένας δάσκαλος. Ένας λοιπόν καθηγητής θεολογίας και μουσικής στη Σαλαμάνκα, την ίδια εποχή ακριβώς, γράφει δύο βιβλία για το πώς μπορεί να μάθει κανείς κιθάρα. Η κιθάρα έχει εξίδιες χορδές με το λαούτο, έχει ακριβώς το ίδιο η κιθάρα της εποχής. Έχει πέντε χορδές, όχι έξι, και προσπαθεί να βάλει ωραίες συνθέσεις δικές του μέσα για να τραβήξει τους μαθητές να μάθουν κιθάρα. Τα Καναρίνια λοιπόν, Κανάριος, είναι μία από αυτές. Είναι από το δεύτερο βιβλίο. Να μην σας κουράσω άλλο πιο κάτι που γράφτηκε το 1949, όμως επειδή ο άνθρωπος αυτός με έκανε να αγαπήσω την μπαρόκ μουσική, τον Βιβάλντι και πίσω, θα σας πω με βεβαιότητα ότι αυτό που θα ακούσετε θα μπορούσε να έχει γραφτεί εκείνη την εποχή. Γράφτηκε το 1949 για να ντύσει θεατρικά το έργο του Tennessee Williams, Λεωφορείων ο Πόθιος. Συνθέτη θα τον καταλάβετε.